κάλαντα όπως γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο, έψαλε η φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου στο Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό. Θα δουλέψουμε όπως μέχρι τώρα και το 2023, ενωμένοι, αισιόδοξοι και θέλουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την αναβάθμιση της ζωής των συμπολιτών και όλων όσων βρίσκονται στην πόλη, στους οποίους έχουμε χρόνια πολλά με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε την πόλη καλύτερη. Μέσα σε χαρούμενο κλίμα, ο Βασίλης Λαμπρινός ευχήθηκε για το νέο έτος, παρατηρώντας τη νέα γενιά μουσικών της Φιλαρμονικής που ενισχύουν το δυναμικό της. Είχαμε την ευχαρίστηση σήμερα να ακούσουμε τη Φιλαρμονική του Δήμου όπως συνηθίζεται την παραμονές της πρωτοχρονιάς και για άλλη μια φορά να αξιολογήσουμε πόσο σπουδαία είναι αυτή η Φιλαρμονική και πόσο είναι δικαιολογημένη η φήμη που τη συνοδεύει. Οι δρόμοι του Ηρακλείου πλημμύρισαν από τους ήχους της Φιλαρμονικής. Στην πορεία μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, εκατοντάδες πολίτες κοντοστέκονταν και ψιθύριζαν τα κάλαντα, αποτυπώνοντας με τα κινητά τους την πορεία των μουσικών στο κέντρο της πόλης. Το ίδιο χαρούμενο κλίμα και στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχθηκε τη Φιλαρμονική, συνεχάρη τους μουσικούς και έδωσε τις ευχές του για το νέο έτος. Πολλές ευχές για τη νέα χρονιά, με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, ελπίδα. Και ενωμένοι όλοι οι Κρητικοί μπορούμε πολλά να επιτύχουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δήμο και Περιφέρεια σήμερα επισκέφθηκαν σωματεία και φορείς για τα κάλαντα, με ιδιαίτερη στιγμή όταν φαντάρι από τη ΣΕΑΠ τα έψαλαν με τα τριγωνάκια τους στην κλασική τους μορφή. Αρχιπριγιάκια, πικρόνια. Αλλά και με την κριτική τους φραγίδα. Κάνε που σε μικροπέδι, σύσσελα καβαλάρινα.